Τα πολύ πολύ μας πάρουν και τα αυτοκίνητα, μας τα πήραν όλα. Ας πάρουν και τα αυτοκίνητα να γλιτώσουμε. Αλλά αλλού, χωρίς τέλος με τα τελικυκλοφορία στον Ιωταχή για το 2016. Τα σενάρια που ακούγονται ότι επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο είναι φώτια. Ωστόσο, όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή, τις αυξήσεις. Προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις στο οικονομικό πρόβλημα, αλλά οι λύσεις που επιβάλλουν, αντί να το λύνουν, το κάνουν πιο οξύ. Να μας έχει ο Θεός καλά να πηγαίνουμε με τα πόδια τουλάχιστον, γιατί έτσι όπως έχουμε καταντήσει, ούτε με τα πόδια δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Το σχέδιο που φαίνεται να προχωρά στο Υπουργείο Οικονομικών είναι το χειρότερο σενάριο για όσους αγόρασαν Ιωταχή αυτοκίνητο την τελευταία πενταετία. Με το σκεπτικό πως θα είναι πράσινο και θα γλιτώσουν από το βραχνά των τελών κυκλοφορίας. Καθώς και όσοι αγόρασαν υβριδικά οχήματα μεγάλης εμπορικής αξίας ή πετρελαιοκίνητα με υψηλές εκπομπές ρήπων. Άμα το χρειαζόμαστε και πρέπει να τα πληρώσουμε. Είναι πολλά οι αυξήσεις, είναι μεγάλες. Ναι, είναι. Είναι γεγονός. Τι να κάνουμε. Τώρα οι αυξήσεις στους συντελεστές για τα πιο υψηλά κλιμάκια ρήπων, η επιβάρυνση αναμένεται να φτάσει και τα 200 ευρώ. Επίσης, εξετάζεται να μπει και στα καινούργια αυτοκίνητα πρόσθετο τέλος μεγάλου κυβισμού πέραν του τέλους που θα υπολογίζεται με τους ρήπους. Πάντως, ακόμα και όσοι έχουν παλιό αυτοκίνητο, δεν θα χαμογελάσουν αφού η έκπτωση που θα δουν δεν θα ξεπερνά τα 10 μόλις ευρώ. Χαμός θα γίνει. Θα παρατήσουμε όλα τα αυτοκίνητα. Τι να πούμε, κυκλοφορήσουμε. Πώς θα αυξήσουν τα τέλη κυκλοφορίας, αυξάνει η ΔΕΗ, αυξάνει το νερό, όλα. Έχουν αυξηθεί τα πάντα. Δεν βγαίνει. Και απ' την άλλη μειώνουν. Άντε, για πες του.